Καλησπέρα, τι κάνετε, είμαι η Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε όλες κούκλες. Έχετε μορφήνει απίστευτα. Σας πάει αυτή η εκπομπή και φαίνεται. Γι' αυτό μας πήραν, επειδή είμαστε όμορφες. Μπράβο, μπράβο. Τι μπορώ να πω. Εγώ είμαι η Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Και το θεματάκι μου, δεν θα το έλεγα προβληματάκι, θα το έλεγα θεματάκι. Μπράβο, κορίτσι. Είναι ότι οι φιλενάδες μου προφανώς δεν έχουν την ίδια ανάγκη μαζί μου. Εγώ θέλω να τις βλέπω τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Έχω 4 κουμπάρες. 4. Κάθε μία, ναι. Κάθε παιδί. Ήμασταν φίλες από τα 25. Ναι. Έχω και μία κολλητή, η οποία είναι και συμμαθήτριά μου και γειτόνισσα. Εκείνη όμως παντρεύτηκε πάρα πολύ νωρίς, γύρω στα 22, αν θυμάμαι καλά. Οπότε με 2 μωρά δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα animal party που ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι. Οπα! Ήταν στο θυλασμό ακόμα. Οπότε έχει μείνει μόνο αυτό, το τηλέφωνο και αραιά και πού. Με τις φίλες κουμπάρες ακόμα. Είναι περισσότερες οι φορές οι κοινωνικές, που εμένα αυτό το βρίσκω βαρετό. Δηλαδή γενέθλια, πάρτι, γιορτούλες. Κάτσε λίγο, δεν έχω καταλάβει. Ποιος έχει υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να βλέπεστε τόσο συχνά? Εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί. Ναι, ναι, αλλά τι συμβαίνει πρακτικά, γιατί δεν είναι απαραίτητο. Πρακτικά είμαστε μητέρες με 2 παιδιά. Δεν είναι όμως μωρά, τα έχουν βγάλει τα ροζ τα γυαλιά. Είναι 13, είναι 10, 15. Τα παιδιά όλες μας. Έχετε παιδιά? Εκτός από μία που δεν έχει παιδιά και αυτή είναι ακόμα πιο χειρότερη. Μονίμως έχει πολλές δουλειές. Σίδερο πλυντήριο, σούπερ μάρκετ, να ταΐσει το σύζυγο, μωρέ μην τον αφήσω και μόνο του. Άρα να καταλάβω, περίμενε. Άρα να καταλάβω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλεις να βλέπεις πιο συχνά τις φίλες σου. Ναι, παιδιά. Δηλαδή να πω τη φίλη μου, να κουτσομπολέψω, να πάω για ψώνια, να πάω ένα θέατρο, ένα σινεμά. Πάμε με το ζόρι ένα θέατρο και ένα σινεμά. Καλά, φέτος δεν πήγαμε και πουθενά. Λίγο μετά να σκουρίσει και πάμε και για μια μπύρα. Πάμε και για μια μπύρα. Λες και τους είπα να βγουν με τον Αντίχριστο. Δηλαδή, αν μετά το θέατρο ή το σινεμά, είμαι παράλογη, δεν πίνεις μία μπύρα με τις φίλες σου, να δεις, να σχολιάσεις, τι είδες, τώρα πώς έπεσες, το... Έπεσε στην περίπτωση, εγώ είμαι μία από τις φίλες σου. Ναι, δεν μπορώ εγώ το μέσα, δεν το κουστάρω το μέσα. Θέλω να μέσα. Πάω, να τις δείξω, ποιο κραγιόν θέλω να πάρω, να Μπάστα, πω ένα... Περίμενε. Γιατί ο καθένας χειρίζεται το χρόνο του διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ είμαι σαν τις φίλες σου, βέβαια εμένα τα παιδιά μου είναι πολύ μικρότερα. Αλλά... Ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Ναι, και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν πάω σχεδόν πουθενά, δεν πάω πουθενά. Τελεία. Θέλω πάρα πολύ να βλέπω τις φίλες μου, αλλά έχω αποξενωθεί πάρα πολύ. Εντάξει, γιατί τα πρώτα 5 χρόνια είναι δύσκολα. Μόλις πάνε δημοτικό. Σε άλλη φάση. Λοιπόν, αλλά καταρχάς, ναι, θα πούμε το τετριμένο. Το έχετε κουβεντιάσει αυτό? Πολλές φορές. Και έχω κουραστεί να διανέβω την παρέα τους. Ωραία. Βρες καινούργιες φίλες. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή... και σοβαρού. Ωραία, άκου, άκου. Έχω δοκιμάσει, εννοείται έχω δοκιμάσει. Δεν είμαι κολλημένη να τις βλέπω μόνο εκείνες. Αλλά σαφώς άλλη επικοινωνία έχεις με ένα κορίτσι που το ξέρεις από τα 25 του. Και άλλο με ένα κορίτσι που προφανώς το γνώρισες τώρα. Όχι, όμως. Προφανώς όχι. Νομίζεις ότι έχεις άλλη επικοινωνία, αλλά στην ουσία δεν έχεις, γιατί αν έχεις κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα και δεν έχεις αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξεις συμπεριφορά. Γιατί το είπα και από την αρχή, αυτή η ανάγκη είναι προφανώς μόνο δική μου. Ακριβώς. Οπότε αν είναι μόνο δική σου, πρέπει να σε κλείσω, γιατί μου λένε. Πάντα ήθελα να το πω από το control πώς πρέπει να σε αφήσω. Αλλά θα συζητήσουμε εδώ με τα κορίτσια. Έχω ψάξει πάντως για άλλες φίλες, αν αυτή είναι η λύση. Η τελευταία μου είναι η λύση να μπω στα συνοικέσια και να μην ψάξω ογκόμενο, να ψάξω φίλες. Άντε καλέ. Άκου τώρα τι έχουμε να σου πούμε εμείς εδώ. Φιλάκια, χάρηκα πολύ. Ότι θα βρίσκαμε τηλέφωνο σήμερα εγώ και η Κουρτίδη. Ναι. Γιατί δεν έχουμε ιδέα για τα τηλέφωνα. Που θα συνέπευτε με μια χθεσινή μας ιστορία, την οποία εντάχει ξεκινάω εγώ με τα χίγλωσσα και τη συνεχίζει η Σοφία. Έχουμε πάρει κάτι καλύτερο. Εσύ θα δει. Όχι, όχι. Την τελευταία φράση την κρίσιμη. Απλά θέλω να πω
Την κρίσιμη θέλω. Να τη δώσω την πάσα. Έχει πάρει η Σοφία κάτι καλλιντικά. Και δεν μας έχουν δώσει δείγματα. Εμείς είμαστε φίλες τώρα. Γίναμε φίλες εμείς πάρα πολύ. Δηλαδή βρεθήκαμε και γίναμε φίλες. Αυτό που θέλει. Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαζί. Έπαιξε πολύ έλεος το ύπνο από τη βάφτιση. Με την Κουρτίδου και τη Μουτίδου να τελειώνουμε. Ορίστε, είναι διαθέσιμα τα έχουμε χρόνο, πάνε βόλτες. Μάτι, μάτι. Θα την κάνετε φίλη. Θα την κάνουμε, ναι. Τέλεια. Και είμαστε αυτό που είπες. Δεν πάμε κραγιόν και τέτοια. Παίρνει η Σοφία μια μέρα δύο καλλιντικά ακριβαγόραστα. Δεν μας δίνουν δείγμα. Πάμε χθες. Λέω εγώ, μα τι ντροπή να μας δώσετε ένα δείγμα. Στην ίδια, ναι. Λέω τι ντροπή ήταν αυτή. Μια σακούλα δείγματα κάτι. Λέω τι χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι να πέσει το ταβάνι να με κάψει. Λένε σας δώσω. Δίνει. Και πέφτει το ταβάνι. Πρόσεχε. Δύο κρέμες για σένα, δύο για σένα. Δύο αυτά, δύο αυτά. Και λέει ξαφνικά. Τώρα σας δίνω τρία. Για να δοκιμαστεί η φιλία σας. Αλήθεια. Δεν είναι επικό. Σου πια. Επικό. Για να δοκιμαστεί. Με το ύφος, ναι. Για να δοκιμαστεί η φιλία σας. Και έδωσε περισσότερο σε ποια από τις δύο. Αλλά πείτε τι τρία κάνετε. Τρία έδωσε και λέει μοιραστείτε τα. Και δώσαμε το ένα στη Γιάννα την Κελεβακούη. Άντε δεν μας τρέχει. Λες και δεν είχαμε άλλη φίλη. Πάντως νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλάζουν οι ανάγκες τους. Είναι πάρα πολύ ok οι φίλες σου. Εμένα όλες μου οι φίλες έχουν βρει άλλες φίλες και είμαι πολύ ok με αυτό. Δεν τις έχω παντρευτεί, ούτε με έχουν παντρευτεί. Και όποτε μπορούμε να βρισκόμαστε, γιατί οι ανάγκες μας είναι τελείως διαφορετικές. Αυτό η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις οικογένεια, οι ισορροπίες αλλάζουν. Μπράβο, ρε Κρυσταλία. Πάντα αλλάζουν και το ότι είναι φίλες δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις βλέπει και κάθε μέρα, ας πούμε, και δεν την αγαπάνε. Έχει δίκιο. Και παιδιά, αν δεν μπορούν, ας αλλάξουν παρέα. Εγώ κάνω παρέα μόνο με μπακούρια. Με ανθρώπους που είναι. Κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα θυμίσουμε ότι ψάχνουμε άντρα για την Κουρτίδου. Κάνω παρέα ανθρώπους που δεν έχω τις ίδιες. Παιδιά, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω...